Καλησπέρα σε όλους. Εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, υπό τις διαφορετικές συνθήκες που διεξάγεται φέτος, είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό μας, με τους επιστημονικούς φορείς. Συναντήσαμε και τα τρία πανεπιστήμια, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Και οι τρεις Πριτάνες και Πρόεδροι αντίστοιχα θέσαν ζητήματα που αφορούν σε διοικητικής φύσεως θέματα, σε οικονομικής εξωστρέφειας και είχαμε την ευκαιρία έτσι να αξιολογήσουμε και τον χρόνο που πέρασε και κυρίως να συζητήσουμε οραματικά για το τι προσβλέπουμε για την επόμενη χρονιά. Είχαμε μια πολύ γόνιμη συζήτηση, ο κύριος Πρωθυπουργός κατέγραψε ζητήματα που έθεσαν οι τρεις εκπρόσωποι των πανεπιστημίων και κυρίως πώς νομοθετικές πρωτοβουλίες που γίνανε το προηγούμενο διάστημα, τι αλλαγές έχουν επιφέρει στην καθημερινότητα των πανεπιστημίων και βεβαίως σε τι προσδοκούν το επόμενο διάστημα. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν αλλάζει γιατί είχαμε ένα θέμα από την Ιερά Σύνοδο σχετικά με τους αγιασμούς και τι θα γίνει. Τα πανεπιστήμια, όπως έχουμε, τα σχολεία όπως έχουμε ανακοινώσει, όλες οι σχολικές μονάδες ξεκινούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Είναι πολύ σημαντικό για μας να επιστρέψουμε σε αυτή τη νέα κανονικότητα, να επιτρέψουμε στα παιδιά μας να γυρίσουν στο φυσικό τους χώρο, στο φυσικό τους περιβάλλον. Πάντοτε όμως με αυξημένα μέτρα πρόληψης και προστασίας, τα οποία έχουν αναλυθεί εκτενώς στο πλαίσιο των δύο συνεντεύξεων τύπων που δόθηκαν πρόσφατα. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι πιο συγκεκριμένα για να ικανοποιήσετε αυτό που λένε εκπαιδευτικοί, λιγότερα παιδιά σε κάθε Νομίζω έχω αναφερθεί εκτενώς σε αυτό. Έχουμε συζητήσει όλο το πλαίσιο επαναλειτουργίας με την Επιτροπή των Επιστημόνων, με την Επιτροπή των Ειδικών και έχει υπογραμμιστεί η ανάγκη να επιστρέψουμε σε αυτή τη νέα κανονικότητα, αλλά με αυξημένα μέτρα προστασίας. Και ένα από αυτά προφανώς είναι η χρήση της μάσκας, η οποία μπαίνει στην κανονικότητα και στην καθημερινότητα και των παιδιών. Έχει ήδη μπει σε ένα βαθμό, θα μπει ακόμα περισσότερο. Πριν όμως η μάσκα είναι μια σπίδα προστασίας για τα ίδια τα παιδιά, για τους εκπαιδευτικούς και για τους οικείους τους. Γιατί όταν ένα παιδί φοράει μάσκα στο σχολείο, έτσι προστατεύει και το σπίτι του από το να μεταφέρει ενδεχομένως κάποια μικρόβια. Τα μέτρα όμως είναι πάρα πολλά και εδώ είναι εξαιρετική συνεργασία και με το Υπουργείο Εσωτερικών και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Περιφερειάρχη ζητήματα συναφή με την επανέναρξη των σχολικών μονάδων και να είστε βέβαιοι ότι η κυβέρνηση αυτή θα υπηρετήσει και την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας αλλά και την παροχή εκπαίδευσης. Πρέπει και τα δύο να συνδυαστούν. Είναι σημαντικό τα παιδιά μας να επιστρέψουν στο σχολείο, αλλά βεβαίως θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου ακριβώς να γίνει αυτό με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ.